Καλημέρα. Άννα, σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες η πλατεία Σαφούς, αλλά και οι παρακείμενοι δρόμοι. Όλα ξεκίνησαν όταν κάτοικοι του νησιού ξεσηκώθηκαν ζητώντας την απομάκρυνση των προσφύγων και των μεταναστών, οι οποίοι έχουν κάνει κατάληψη ουσιαστικά στην πλατεία Σαφούς εδώ και 6 μέρες. Γύρω στις 10 τα επεισόδια δεν ήταν τόσο εκτεταμένα. Ναι. Στις 10 η ώρα συγκεντρώθηκαν ακόμη περισσότεροι κάτοικοι, ανάμεσά τους και κάποιοι ακροδεξιοί. Στην αρχή προσπαθούσαν απλά να αποθήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις, ενισχύθηκαν μετά από ένα κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξεκίνησε μετά η μεγάλη τους επιχείρηση εναντίον των αστυνομικών, ανάβοντας φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, τους οποίους κυλούσαν προς τα πάνω στους αστυνομικούς. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, πίσω από τους κάδους φαίνεται πως εξφεδόνιζαν φωτοβολίδες και βεγγαλικά, με στόχο πρόσφυγες και μετανάστες. Η αστυνομία τότε, για να τους απομακρύνει, έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων αλλά και κροτίδες λάμψης. Γύρω στη μία τα επεισόδια μεταφέρθηκαν και στους γύρω δρόμους μέχρι και το ιστορικό δημαρχείο. Έγινε διακοπή της κυκλοφορίας στο λιμάνι. Πάρα πολλοί τραυματίστηκαν, πήγαν στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Yeah. Η αστυνομία κατάφερε στις 5.30 ώρα να εκενώσει την πλατεία και να απομακρύνει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, να τους μεταφέρει με λεωφορεία στο κέντρο φιλοξενίας στη Μόρια. Μάλιστα. Βλέπουμε εμείς εντωμεταξύ εδώ και στις εικόνες και στα πλάνα όλα όσα μας περιέγραψες, Άρτεμις, για όλα όσα συνέβησαν εχθές το βράδυ, όπως είπαμε, στη Λέσβο, στο νησί της Λέσβο, όπου παρακολουθούμε και τα ρεύματα των προσφύγων και των μεταναστών που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια, τις όποιες αντιδράσεις. Εδώ βεβαίως παρακολουθούμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Μια οργανωμένη, σύμφωνα με μαρτυρίες, επίθεση κατά των προσφύγων και των μεταναστών που βρίσκονται εδώ και καιρό στην πλατεία Σαφούς, διαμαρτυρόμενοι για τον εγκλωβισμό τους στο νησί. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως να δούμε, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι και η δική σας πια εικόνα. Καλή σας ημέρα, ο Σπύρος Γαλινός. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Όπως ακριβώς τα περιγράψατε, αλλά θα έλεγα ότι θα ήταν λάθος αν βλέπαμε μεμονωμένο αυτό το περιστατικό. Διότι όπως και εσείς αναφέρατε, η Λέσβος εδώ και 3 χρόνια βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση, σηκώνει ένα τεράστιο βάρος και εδώ και πάρα πολύ καιρό με επιστολές μου, με παραστάσεις, με εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, προσπαθώ να πείσω την κυβέρνηση ότι δεν είναι δυνατόν επάπειρο να σηκώνει η Λέσβος αυτό το βάρος, διότι κάποια στιγμή οι κάτοικοι, έχοντας ξεκινήσει από μια ανησυχία και στη συνέχεια με φόβο, αυτή τη στιγμή έχει επικρατήσει απ' άκρου εις άκρου στο νησί ο φόβος, δεν τολμούν οι άνθρωποι να κυκλοφορήσουν έξω από τα σπίτια τους και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Ναι. Εδώ, ωστόσο, κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου παρακαλώ να σας διακόψω, διότι αξίζει να αποσαφινιστεί. Εάν μιλάμε για αντίδραση αυθόρμητη κατοίκων, χωρίς αυτό να δικαιολογεί τίποτα, ή εάν πρόκειται και αν το γνωρίζετε για μια οργανωμένη επίθεση. Κοιτάξτε, είναι μια αυθόρμητη αντίδραση κατά βάση. Τώρα, αν μέσα σε αυτή την αντίδραση παρισέφησαν και κάποια άτομα ακραίων ιδεολογικών τοποθετήσεων, αυτό είναι απόλυτο αναμενόμενο ότι θα γίνει. Και θα σας έλεγα ότι εδώ και καιρό και στο τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα με την κατάληψη της πλατείας Σαφούς, δηλαδή του κεντρικότερου σημείου εδώ και πόσο της πόλης της Μυτιλίνης, είναι περίπου μια εβδομάδα. Από την πρώτη στιγμή απεγνωσμένα, καλό την κυβέρνηση, καλό την αστυνομία, την αστυνομική διοίκηση που είναι στην Μυτιλίνη να παρέμβει ώστε να ελευθερωθεί η πλατεία. Πρόκειται για μια κατάληψη 100 περίπου ατόμων. Δεν ήταν τόσο σπουδαίο και τόσο μεγάλη επιχείρηση που θα χρειαζόταν να γίνει ώστε οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν. Τη στιγμή και μάλιστα που 2 φορές εγώ με τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου και πείθοντας τους ίδιους τους πρόσφυγες τους είχα απομακρύνει για να καθαρίσουμε την πλατεία και θα μπορούσε άνετα και η αστυνομία να παρέμβει και να ελευθερώσει, να τηρήσει τον νόμο επί της ουσίας, λέγοντας μάλιστα και επισήμοντας τον κίνδυνο ότι κάποια στιγμή αυτός ο κόσμος θα εξεγερθεί. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Νομοτελειακά τα πράγματα έρχονται νομοτελειακά. Και ήταν η θριαλίδα που στην ουσία άναψε τη φωτιά.
Η απάντηση σε όλες αυτές τις προσπάθειες επικοινωνίας που είχατε κάνει είτε με την αστυνομία είτε με την κυβέρνηση όπως αναφέρατε, ποια ήταν? Έχω επικοινωνήσει, σας λέω, και με τους δύο υπουργούς. Ναι, η απάντηση που σας έδωσαν ποια ήταν, κύριε Δήμαρχε? Αν την πρώτη στιγμή έδειξαν κατανόηση, μου υποσχέθηκαν ότι την Πέμπτη το βράδυ θα υπήρχε η εκένωση της πλατείας, ότι θα είχε λυθεί το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Την Παρασκευή επανήλθα και έστειλα νέα επιστολή και προς τους δύο υπουργούς και προς τον Πρωθυπουργό, επισύοντας τον κίνδυνο ότι δεν υπάρχει ο χρόνος, δεν υπάρχει χρόνος για να γίνεται αυτό το οποίο επεδίωκε και η αστυνομία δια των διαπραγματεύσεων, να σηκωθούν οι άνθρωποι να φύγουν από εκεί, οι οποίοι δεν έφευγαν διότι οι συνθήκες στο χώρο κράτησης του Στιμόρια, φιλοξενίας του Στιμόρια, στο hot pot της Μόριας, οι συνθήκες είναι εξωφρενικές, θα τις έλεγα. Εσείς από την πλευρά σας ως Δήμος έχετε εξαντλήσει όλα τα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας, κύριε Δήμαρχε, γιατί θυμίζω ότι κατά το παρελθόν από την πλευρά της κυβέρνησης έχουν επιρρευθεί ευθύνες σε εσάς. Θα έλεγα ότι είναι μια άστοχη πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης και του πρώην Υπουργού. Έστελνε τις ευθύνες τις δικές τους στις πλάτες των δημάρχων και στις, των τοπικών κοινωνιών. Στον κύριο Μουζάλα αναφέρεστε τώρα. Αυτονόητα οδηγούν εκεί ακριβώς το οποίο, εκεί που λέω εγώ. Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της κρίσης. Είναι δυνατόν σε ένα χώρο όπως είναι η Μόρια, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ως έκταση μπορεί να φιλοξενήσει 2 με 2.500, αλλά ως υποδομές, και αναφέρομαι στο δίκτυο αποχέτευσης, δεν μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 1.000 άτομα, να φιλοξενούνται πάνω από 6.500. Η κατάσταση είναι τραγική. Μάλιστα. Στο χώρο αυτόν. Αλλά αυτό επεκτείνεται στη γύρω περιοχή. Οι άνθρωποι κυκλοφορούν ελεύθερα. Οι μετανάστες δεν είναι και οι καλύτεροι της γης. Υπάρχουν μέσα και σε αυτούς και άτομα ακραία που δημιουργούν προβλήματα. Καλά, προφανώς όμως, κύριε Δήμαρχε, φαντάζομαι αυτό, ότι μισό λεπτό, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ να κάνουμε διάλογο. Από τη στιγμή που άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί, ας παραδεχτούμε όλο αυτό το γεγονός και στη συνέχεια ας λειτουργήσουν σωστά οι μηχανισμοί για το να δουν εκείνοι που βρίσκονται στους ελέγχους ποιοι είναι ή ποιοι δεν είναι. Αυτό τώρα είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Αυτό να κρίνουμε εγώ, εμείς να ποιοι είναι ή ποιοι δεν είναι. Αυτό ζητώ και εγώ, κυρία Μπουσδούκου. Καλή να λειτουργήσουν άνθρωποι. Οι μηχανισμοί. Όταν δεν λειτουργούν οι μηχανισμοί, ναι, όταν δεν γίνεται κάτι στο οποίο να πιστεί ο πολίτης ότι κάποιος ενδιαφέρεται για αυτόν και ότι δεν έχει μετατραπεί από τη μία στιγμή στην άλλη ένα νησί πανέμορφο σε ένα νησί φυλακή, τότε καταλαβαίνετε ότι ο απροστάτευτος άνθρωπος που φοβάται θα αντιδράσει, θα διαμαρτυρηθεί. Μάλιστα. Και όταν γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες, έχουν γίνει από την πλευρά μας και έχουμε προειδοποιήσει ότι δεν είναι δυνατόν, δεν αντέχει άλλο η κοινωνία, καταστρέφεται το νησί και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και από πλευράς εθνικών θεμάτων. Όλα αυτά τα πράγματα μαζί δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε αυτό που προσπαθούσαμε και ιδιαίτερα εγώ και ο Δήμος προσπαθούσαμε να το αποφύγουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Επιτρέψτε μου. Ναι, ελάτε, σκεφτείτε για να ολοκληρώσουμε. Ότι η πόλη της Μυτιλήνης είναι της τάξης των 27.000 κατοίκων και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται εδώ πάνω από 10.000 πρόσφυγες μετανάστες. Καταλαβαίνετε ότι το κλίμα δεν είναι καλό. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν ζητάμε τίποτα το ιδιαίτερο. Ζητάμε να φιλοξενήσουμε τόσους ανθρώπους, όσους επαρκούν οι δομές που διαθέτουμε και όσους αντέχουν και η κοινωνία και οι άνθρωποι που φιλοξενούνται εδώ, να φιλοξενούνται σε συνθήκες αξιοπρεπείς. Δεν μπορούμε να τους έχουμε ως ζώα μέσα σε κάποιες απαράδεκτες έτσι εγκαταστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ο Σπύρος Γαλινός, ο Δήμαρχος της Λέσβου.